Χριστούγεννα, χαλαρότητα και μικρές αποδράσεις μπορεί να αφήσουν πικρή γεύση αν κάποιος εκμεταλλευτεί τις συγκυρίες τις οποίες άθελά μας δημιουργούμε φεύγοντας από το σπίτι. Οι γιορτές είναι συνυφασμένες δυστυχώς με έξαρση των κλοπών και διαρρήξεων, με την Κρήτη να μην εξαιρείται από το πεδίο δράσης των επιτηδίων. Οι επίδοξοι διαρρήκτες πάντα καραδοκούν την περιουσία μας. Καλό είναι να μην φυλάμε μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξία στο σπίτι. Όπως εξηγεί εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, ακόμη και η σύντομη απουσία πρέπει να συνοδεύεται από την κατάλληλη προετοιμασία, έτσι ώστε οι επίδοξοι διαρρήκτες να τα βρουν σκούρα. Καλό είναι να κάνουμε επένδυση ασφαλείας μέσα από κάμερες, συναγερμούς, και αυτό κάνει τη ζωή των επίδοξων διαρρηκτών ακόμα πιο δύσκολη. Κανείς ποτέ δεν μπορεί να είναι σίγουρος για κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά όσο μπορούμε προστατευόμαστε και ελπίζουμε ότι θα έχουμε κάνει το καλύτερο. Πόρτες και παράθυρα με προδιαγραφές ασφαλείας είναι το α και το ω στο δεκάλογο των μέτρων που πρέπει να λαμβάνουμε για τη θωράκιση του σπιτιού. Ακόμη πιο βασικός όρος, να φροντίζουμε να θυμόμαστε να τα κλείνουμε με τον τρόπο που πρέπει. Ακόμα και για την ολιγόρη απουσία μας από το σπίτι, φροντίζουμε εκείνο να είναι καλά ασφαλισμένο. Φεύγουμε κλειδώνοντας την πόρτα, τα παράθυρα, ακόμα και το μικρό παραθυράκι του μπάνιου. Η πικρή εμπειρία και η ανασφάλεια που προκαλούν τα κρούσματα κλοπών και διαρρήξεων ανεξαρτήτου εποχής έχουν οδηγήσει τα περισσότερα νοικοκύρια σε επενδύσεις ασφαλείας, όπως συναγερμός και κάμερες, μέτρα που αποθαρρύνουν σε σημαντικό βαθμό τις ωρέξεις των επιτηδίων. Στην περιοχή μου όχι, αλλά σε συναδέλφους που άκουσα, σε λίγο παραπάνω από μένα περιοχή, προσφάτως έγινε κάτι και μας στενοχώρησε όλους. Και μπήκανε βράδυ και αφαιρέσανε τα κοσμήματα της κυρίας. Έχω και κάμερες και συναγερμό από όλα. Είμαι σε χωριό, είμαι εγώ σε χωριό. Δεν είμαι εκεί, γίνεται χαμός. Κλέφτουν και εκεί, ναι, πειράζουν. Αν μπορούν να βάζουν κάμερες ασφαλείας, να μπορούν να τα ελέγχουν μέσω κινητού, είναι το καλύτερο. Χωρίς όμως να λείπουν και οι παραδοσιακές εκδοχές των μέτρων ασφαλείας. Έχω δύο σκύλους, Ροτβάιλερ, και δεν αφήνει κανείς να μπει μέσα. Άρα είστε εκτός Ηρακλείου. Εκτός Ηρακλείου, Κούβας, ναι. Φώτα ανοιχτά και διάφορα άλλα, μην τα πούμε και όλα να τα ακούσουν και οι επίδοξοι κλέφτες, έτσι.